Web TV της Αυγής, πάντα στα πλαίσια του Δευτέρου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά είμαστε εδώ με δύο νέους ανθρώπους, τη Ζωή Μακρυγιάννη και τον Θάνο Νασόπουλο και φυσικά τον δημοσιογράφο της Αυγής, Σπύρο Ραπανάκη, για να σας εκτοξεύσουμε μάλλον με κάτι διαφορετικό. Για την ακρίβεια με το περιοδικό Sputnik. Τα παιδιά που έχουμε μαζί μας θα μας μιλήσουν, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς είναι το Sputnik. Οπότε ξεκινάω από αυτόν που έχω στα δεξιά μου, χωρίς ιδιαίτερους συμβολισμούς αυτό. Θάνο, τι είναι το Sputnik και γιατί Sputnik? Καλησπέρα. Το Sputnik είναι ένα εγχείρημα από νέους ανθρώπους, που απευθύνεται σε νέους ανθρώπους. Και λέω εγχείρημα γιατί είναι ένα περιοδικό, ένα φεστιβάλ και ένα στέκι. Και η λογική του εγχειρήματος ήταν να δομήσουμε ένα πολιτιστικό αντιπαράδειγμα, ένα εκδοτικό αντιπαράδειγμα, ένα δημοσιογραφικό αντιπαράδειγμα, με τον τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε εμείς όλα αυτά. Πριν μία εβδομάδα είχαμε και το φεστιβάλ, το οποίο είχε πάρα πολύ κόσμο, και στο οποίο μοιράσαμε και το τελευταίο περιοδικό, το τρίτο τεύχος του Sputnik, στο οποίο είχαμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα μέσα, αλλά νομίζω αυτά θα τα πούμε και στη συνέχεια για τα του περιοδικού. Εγώ θέλω να πω ότι το Sputnik γενικότερα εντάσσεται σε μία ευρύτερη ομπρέλα. Είναι ένα περιοδικό, θα είναι το φεστιβάλ από εδώ και πέρα, έγινε το πρώτο φέτος, και θα υπάρξει και το στέκι Sputnik, το οποίο θα ανοίξει σε λιγότερο από ένα μήνα, ελπίζω. Ξεκίνησε από μία συντακτική ομάδα από μέλη της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχει επεκταθεί και γενικότερα δεχόμαστε θέματα και τα εντάσσουμε από όποιον ενδιαφέρεται να γράψει κάτι σε σχέση που νομίζω ο ίδιος ότι θα ενδιαφέρει την νεολαία. Τα θέματα είναι γενικότερα νεολαίστικα, κοντά στους ανθρώπους ηλικίας μας, μοιραζόμαστε προβληματισμούς, ενδιαφέροντα, μιλάμε για ταινίες, για πολιτισμό, για πολιτική. Αυτά, νομίζω. Λοιπόν, τώρα μείνω εγώ, επειδή έχω ένα διτό ρόλο και του εκείνου που κάνει ερωτήσεις τώρα, αλλά και του συμμετέχοντα στο εγχείρημα. Και του δημοσιογράφου της Αυγής. Και του δημοσιογράφου της Αυγής. Και στο Web TV. Τρεις υπόστατα. Λοιπόν, Sputnik. Δορυφόρος, σοβιετικός δορυφόρος. 1957 η πρώτη εκτόξευση που έπιασε και στον ύπνο τους Αμερικάνους τότε. Ολόκληρο φαινόμενο εκείνη την περίοδο για το ψυχρός πόλεμος, ποιος θα πάει πρώτο στο φεγγάρι. Τι θέλουμε να συμβολήσουμε με αυτή την ιστορία, δηλαδή τι ορίζοντες ανοίγουμε με το Sputnik, τι διαφορετικό θέλουμε να δώσουμε με ένα περιοδικό το οποίο τι καινούριο θέλει να φέρει? Το περιοδικό θέλει να φέρει κάποια καινούργια πράγματα. Δεν μπαίνει, νομίζω, στη λογική του ανταγωνισμού όπως υπήρχε τότε, ποιος θα φτάσει πρώτος στο φεγγάρι. Είναι καθαρά ένα περιοδικό από ανθρώπους νέους για νέους ανθρώπους, το οποίο προσπαθεί να περάσει κάποια νέα πρότυπα. Και το πιο σημαντικό, παρότι είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε από την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι προσπαθεί να βάλει στη διαδικασία και άλλο κόσμο. Και αυτό το κάνουμε σε κάθε τεύχος. Αυτό που πάντα σκεφτόμαστε όταν στείλουμε το τεύχος είναι πόσα κείμενα θα έχουμε από νέους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο μυαλό μας, γιατί εάν δεν καταφέρουμε κιόλας να εμπλέξουμε και άλλο κόσμο πέρα από εμάς, θα είναι κάτι αποτυχημένο, θεωρώ. Ζωή, τρίτο τεύχος. Πάμε για τέταρτο. Ναι. Για πες λίγο, τα περιεχόμενα, η θεματολογία του περιοδικού, ποια είναι? Γενικότερα, όπως είπα και πριν, να συμπληρώσω λίγο κάτι στην προηγούμενη ερώτηση, ότι επειδή βρεθήκαμε πέρυσι το καλοκαίρι λίγο στον αέρα κι εμείς, προσπαθούμε με εγχειρήματα διάφορα τα οποία θα προσεγγίσουν ξανά τον νέο κόσμο για να κερδίσουμε ανθρώπους, να κάνουμε δράσεις οι οποίες θα είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά τους. Επομένως, νομίζω πως τώρα, περισσότερο από ποτέ, είναι η στιγμή που μπορούμε, άμα θέλουμε, να δοκιμάσουμε αυτή την εκτόξευση και να φτάσουμε στα αστέρια. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτός ο τίτλος. Και να απαντήσω στην ερώτηση, γενικότερα έχουμε μέσα και για πολιτισμό, μιλάμε για κινηματογράφο, μιλάμε για ταινίες. Αυτό το τεύχος είχαμε αφιέρωμα σε σειρές. Έχουμε πολιτική, μιλάμε για το πανεπιστήμιο, μιλάμε για την ανασφάλιστη εργασία και γενικότερα για τους εργασιακούς χώρους. Είναι δύσκολη χώρη για την νεολαία σήμερα, νομίζω. Μιλάμε για περιβάλλον. Στο προηγούμενο τεύχος, στο δεύτερο, λόγω καλοκαιριού, είχαμε αφιέρωμα στο κάμπινγκ. Γενικότερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Ο νέος κόσμος που πλησιάζει τη συντακτική ομάδα του Sputnik για να γράψει, γιατί θέματα ενδιαφέρεται κυρίως? Δηλαδή, εντάξει, είναι πολύ νωρίς, είστε ακόμα στο τρίτο προς τέταρτο τεύχος, αλλά οι άνθρωποι πέραν της νεολαίας που επιλέγουν να σας στείλουν ένα κείμενο, εστιάζουν πιο πολύ στα πολιτικά, στα κοινωνικά, στον πολιτισμό.
τι θα λέγατε. Το υλικό που μας έχει έρθει μέχρι τώρα στα τρία τεύχη, αν δεν κάνω λάθος, είναι πιο πολύ κάποια σκίτσα, κάποια ποίηματα, εστιάζουν στον χώρο του πολιτισμού. Υπάρχει, θεωρώ, ακόμα μια αγκύλωση στον κόσμο, υπό την άποψη ότι σου λέει, εντάξει, ένα περιοδικό, έχει 30 μέλη μια συντακτική επιτροπή που οι περισσότεροι είναι στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα περιοδικό που θα περνάει γραμμή. Και αυτό το πράγμα δεν τον ενθαρρύνει ίσως ακόμα να μπει σε ένα περιοδικό σαν το Sputnik και να συμμετέχει. Πάντως, αλλά δεν είναι ένα γραμμιτζίδικο περιοδικό. Όχι, αυτό πήγα να πω μόλις τώρα είναι ότι όποιος πάρει και διαβάσει τα τρία πρώτα τεύχη, πραγματικά θα συνειδητοποιήσει και ο ίδιος ότι αυτό που έχει καταφέρει το Sputnik είναι να μην είναι ένα περιοδικό που περνάει γραμμή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και θεωρώ ότι τεύχος-τεύχος γίνεται καλύτερο και μπορεί να υποστηρίξει αυτό το αντιπαράδειγμα που λέγαμε στην αρχή ακόμα καλύτερα. Τεύχος με τεύχος. Λόγω νομίζω και της συγκυρίας, είναι πολλά τα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνουμε για το προσφυγικό. Υπάρχουν αφιερώματα, υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν συνεντεύξεις, μαρτυρίες και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή το να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, γιατί προφανώς και δεν περνάει γραμμή, παρόλα αυτά νομίζω πως παραμένει ένα περιοδικό της ριζοσπαστικής αριστεράς που ξεκίνησε από αριστερά άτομα, άρα τα θέματα που θα εμπλέξει θα είναι με αυτή τη βάση και με αυτή την ιδεολογική βάση. Οπότε γενικότερα τα θέματα που μας έρχονται είναι ανάλογα και με τον άνθρωπο και τα ίδια τα ενδιαφέροντά του, όπως είπε και ο Θάνος, ποίηματα, σκίτσα, μας έρχονται όμως και συνεντεύξεις, φωτογραφικά υλικά, πολλά. Διανέμετε δωρεάν το Sputnik, να πούμε, διανέμετε καταρχήν στο χώρο που θα φιλοξενήσει το στέκι του Sputnik, που είναι στην πλατεία Αυδής στο Μεταξουργείο, σωστά. Εκεί μπορούν να βρουν όλοι τα τεύχη. Διανέμεται σε όλα τα ραδιόφωνα του Κόκκινου. Διανέμεται σε διάφορες πλατείες όλη την χώρα, αλλά και σε μαγαζιά, καφετέριες, συνεργατικά εγχειρήματα. Σε όλη τη χώρα μπορείτε να βρείτε όλα αυτά στο ίντερνετ. Σε σχολές. Λίγο... Σε σχολές. Ναι, σωστό και αυτό. Εννοείται, τώρα ξεκινάμε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και οι νέοι που μας παρακολουθούν, αν είναι φοιτητές, να μπορούν να το βρουν. Ναι, τώρα ξεκινάμε τα μαθήματα. Θα ξεκινήσουμε λίγο τη δραστηριοποίησή μας μέσα στις σχολές. Εννοείται αυτό που βρίσκουν και εκεί. Από ό,τι θυμάμαι, είχαμε συζητήσει στο πρώτο τεύχος, το οποίο είχε πέσει και λίγο πριν τις φοιτητικές εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε μοιράστηκε στις σχολές. Και θυμάμαι ότι λέγαμε ότι είχε πολύ καλή ανταπόκριση στους φοιτητές. Δηλαδή, εν αντιθέσει με τα κλασικά φυλάδια, τα παραταξιακά, ας πούμε, κτλ. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό, για την εμπειρία από τις σχολές. Εγώ νομίζω ότι προφανώς και τα θέματα θα είναι πολύ. Πρέπει να ενδιαφέρει την ολέα για να το ανοίξει και να το διαβάσει. Παρ' όλα αυτά, είμαι της άποψης ότι μια καλή γραφιστική δουλειά θα κάνει τον άλλο να το πάρει για να το διαβάσει. Επομένως, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό. Και νομίζω το κυριότερο είναι ότι είναι θέματα τα οποία ενδιαφέρουν την νεολαία. Γιατί στη γενικότερη κατάσταση πολιτικοποίησης που υπάρχει στον νέο κόσμο, και ιδιαίτερα μέσα στις σχολές, θα υπάρξουν σίγουρα 10-15 άνθρωποι, οι οποίοι. 10-15 άνθρωποι στη δική μου σχολή με τα δικά μου τα κυβικά που είμαστε μέσα μας και στην ενημέρωση. Αλλά σε άλλες σχολές με περισσότερο κόσμο θα είναι μεγαλύτερη ανταπόκριση. Που ακόμα τους ενδιαφέρει το τι γίνεται στην κοινωνία και να μάθουν και να ενημερωθούν για διάφορα θέματα τα οποία δεν μπορούν να τα βρουν ή δεν εμπιστεύονται πλέον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ενημέρωσή τους. Εγώ τι να σου πω, Σπύρο, δεν είμαι τόσο πολύ σχολείο στη ζωή, οπότε δεν έχω βγάλει κάποιο μοίρασμα του Sputnik στη σχολή. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους φοιτητές, γιατί όπως είπα και πριν, δεν είναι ένα μονοθεματικό περιοδικό που περνάει γραμμή και έχει στενή αναφορά σε ένα χώρο. Είναι ένα περιοδικό ευρύτερο της ριζοσπαστικής αριστεράς και νομίζω απηχεί πολλές απόψεις μέσα στη ριζοσπαστική αριστερά, χωρίς να είναι ένα περιοδικό γραμμής. Οπότε νομίζω ότι και αυτό βάζει τον κόσμο σε διαδικασία να το ανοίξει και να το διαβάσει. Και θα το δει και από το πρώτο κείμενο. Θα ανοίξει τη σελίδα, θα ανοίξει την πρώτη σελίδα του περιοδικού και θα δει ότι δεν είναι ένα περιοδικό γραμμής. Και θα συνεχίσει να διαβάζει. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό. Μήνα, έγινε το πρώτο φεστιβάλ Sputnik πριν περίπου 2 εβδομάδες στο Πάρκο Γουδί. Πήγε καλά, είχε πολύ κόσμο. Εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά, φαντάζομαι κι εσείς. Τι σχόλια ακούσατε εσείς για το φεστιβάλ, αν είδατε νέο κόσμο που δεν είχατε ξαναδεί να έρχεται και αν μάλλον σας βρήκε και σας προσέγγισε κόσμος μέσω του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ όντως πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε κάποιες εκτιμήσεις πριν το φεστιβάλ γιατί το τι κόσμο περιμένουμε. Πήγε πολύ πάνω στις προσδοκίες μας το φεστιβάλ, η προσέλευση του κόσμου. Εγώ μοίραζα το κάποια στιγμή ένα δίωρο, μοίραζα το περιοδικό στην είσοδο του φεστιβάλ.
και ο κόσμος το έπαιρνε και όταν έβλεπες μετά ότι είχε κάτι σε ένα τραπεζάκι, καθότανε και το διάβαζε. Είδαμε πολύ νέο κόσμο που δεν τον είχαμε ξαναδεί. Νομίζω ήταν ένα πολύ πετυχημένο φεστιβάλ, το οποίο θα ενισχύσει και το περιοδικό. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Και ακόμα περισσότερο, σε λίγο καιρό νομίζω θα έχουμε και το site του Sputnik. Οπότε εκεί, επειδή και το διαδίκτυο είναι ένας χώρος πλέον που έχουν πρόσβαση όλοι οι νεολαίοι, θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί και σε αυτό το πεδίο το Sputnik. Και εγώ είναι πολύ θετικά τα πολύ θετικές σκέψεις που έχω από το φεστιβάλ μου, που έχουν μείνει πολύ θετικά στοιχεία. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι εμείς ήδη δεν το περιμέναμε, ήδη από την πρώτη μέρα δηλαδή. Ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο φτιάχτηκε από μας, όλα φτιάχτηκαν από μας, από τα οργανωτικά, από το να κλείσουμε μουσικούς, από το να κολλήσουμε αφήσεις στον δρόμο, από όλα φτιάχτηκαν από μας. Και αυτό ήταν το καλύτερο γιατί βάλαμε μέσα όλο μας το ενδιαφέρον και όλη μας την ψυχή που νιώθαμε για να φτιαχτεί αυτό το φεστιβάλ. Πέρα από αυτό, νομίζω πως γενικότερα το πρόγραμμα είχε θέματα τα οποία ενδιαφέρονταν τον κόσμο και τους νέους ανθρώπους αλλά και τους μεγαλύτερους. Και το μουσικό πρόγραμμα ήταν πολύ ενδιαφέρον και οι εκδηλώσεις και τα workshop που είχαμε. Και υπήρχε πάρα πολύ νέος κόσμος. Έτσι κι αλλιώς ήταν φεστιβάλ Sputnik και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε παιδιά και από την επαρχία, κόσμο από την επαρχία. Οπότε για τα δεδομένα της Αθήνας νομίζω ήταν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μάλιστα, λοιπόν, να πούμε ότι πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ύλη του περιοδικού. Δηλαδή, αν δείτε τα τρία πρώτα τεύχη, έχει και πάρα πολύ δυνατές συνεντεύξεις που δεν συνηθίζεται σε ερασιτεχνική, ας το πούμε έτσι, δουλειά. Δηλαδή, στο προηγούμενο τεύχος είχε κεντρική συνέντευξη του Paul Mason λίγο πριν τον Brexit, μια πολύ καλή έτσι, τοποθέτηση σχετικά με τον Brexit κτλ. Στο τεύχος που κυκλοφορεί υπάρχει συνέντευξη με έναν Τούρκο βουλευτή του HDP. Που μιλάει για το πραξικόπημα στην Τουρκία. Να κάνω λίγο spoil για το επόμενο τεύχος. Κάτω εσύ. Στο επόμενο τεύχος υπάρχει περίπτωση να υπάρχει συνέντευξη του Κόρμπιν. Α, βέβαια. Τζέρεμι Κόρμπιν και γενικά νομίζω ότι έχει να δώσει το περιοδικό. Δηλαδή δεν είναι ρε παιδί μου ένα βαρετό πράγμα που το παίρνει στα χέρια σου και διαβάζει τα κλασικά για τη σχολή, για τα ίδια και τα ίδια, για την αλληλεγγύη, για την αριστερά κτλ. Δηλαδή ανοίγει πάρα πολύ η βεντάλια. Επίσης, πολύ σημαντικό, το περιοδικό ξεκινάει με συνεργασίες πάρα πολύ καλές. Δηλαδή, είναι μόνιμος συνεργάτης ο Βαγγέλης Χερουβίμ, στα σκίτσα. Είναι ο Αλέξης Σοβάκης με την τελευταία σελίδα, τα εδόδομα και απικιακά. Υπάρχει μια φιλοδοξία να ανοίξουν και συνεργασίες περαιτέρω. Αλλά στο τελευταίο τεύχος είδαμε ότι υπάρχει και μια πλούσια σελίδα συνεργασίες αναγνωστών. Αυτό πώς λέτε να το προχωρήσετε, δηλαδή το πώς λέτε να ανοίξετε το περιοδικό σου αναγνώστη στην ουσία, να έχουν τη δική τους σελίδα, το δικό τους χώρο. Ναι, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια σκέψη με οργανωμένα βήματα. Θεωρώ ότι και το διαδίκτυο θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί θα βρούμε πολύ κόσμο από το διαδίκτυο. Γιατί αυτή τη στιγμή, στην ουσία, πρόσβαση στο περιοδικό και για να στείλει το κείμενό του ή το άρθρο του ή τη δημιουργία του, έχει ένας άνθρωπος που το παίρνει, το ξεφυλίζει, το διαβάζει και βλέπει μέσα ότι τον καλούμε. Οπότε αυτό είναι μεν ένα μεγάλο ακροατήριο, αλλά πιο περιορισμένο σε σχέση με το διαδίκτυο. Θεωρώ ότι το διαδίκτυο θα δώσει αυτή τη δυνατότητα να ανοίξει το περιοδικό σε περισσότερο κόσμο. Ούτως ή άλλως το διαδίκτυο, όλα τα δημοσιογραφικά εγχειρήματα, τα εκδοτικά εγχειρήματα και κάθε εγχείρημα πάντα τα ανοίγει. Πάντα. Οπότε θεωρώ ότι όταν μπούμε για τα καλά στον χώρο του διαδικτύου θα το οργανώσουμε λίγο καλύτερα. Νομίζω πως όταν μπούμε και στον χώρο του διαδικτύου, επειδή το περιοδικό είναι δίμηνο, με το site Sputnik θα έχουμε περισσότερα θέματα, γιατί δεν μπορούν να μπουν και όλα στο περιοδικό, είναι περιορισμένων σελίδων. Οπότε νομίζω θα υπάρξει και μια ανανέωση μεγαλύτερη στο περιοδικό. Μπορείτε να δοκιμάσετε και το Web TV κι εσείς. Υπάρχει το know-how. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε. Για όσοι έχετε αγωνία να ακούσετε το τι λέει νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, αύριο συντονιστείτε στην Αυγή, στο αυγή.gr, στο Web TV. Θα έχουμε εδώ πέρα τον γραμματέα της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιάσο Σινά Παπαδόπουλο. Προς το παρόν, ευχαριστήσουμε πολύ τον Θάνο και τη Ζωή που ήταν μαζί μας και μας μίλησαν για το Sputnik. Αναζητήστε ένα τεύχος και άμα το διαβάσετε, σίγουρα θα σας αρέσει και θα εκτοξευτείτε. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μείνετε στο Web TV της Αυγής.
θα είμαστε εδώ με συνεχή ροή μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας του συνεδρίου.